Τα είπαμε με όλους, θα τα πούμε και άλλη μια φορά, τα χρόνια πολλά, την καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία, ευτυχία, αγάπη και δουλειά σας. Να πούμε για το 2008, ήταν μια καλή χρονιά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, μεταξύ μας τουλάχιστον. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια καλή χρονιά, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο και σε δουλειά, απροβλημάτιστη. Και όσον αφορά επαγγελματικά, το παλέψαμε, θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας όσο μπορούσαμε περισσότερο. Από το καλό όμως υπάρχει το καλύτερο και από όλους θέλουμε μια προσπάθεια για το καλύτερο ακόμα, για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Θα πω πάρα πολλά, θα ήθελα να πω μια 2-3 πραγματάκια, όπως προσπάθεια για το καλύτερο, συναδελφική αλληλεγγύη. Το σοβαρότερο από όλα είναι αυτό, ο ένας να αγαπάει τον άλλον εκεί που δουλεύεται. Συνεννόηση, απροβλημάτιστα, όχι κόντρες, δεν βγαίνουν πουθενά. Με συνεννόηση, μετά από τόσα χρόνια βέβαια που είμαστε πια μια οικογένεια, θέλω να πιστεύω. Πιο πολλές ώρες περνάμε στη δουλειά μας παρά στο σπίτι μας. Πρέπει να μην δυσκολεύουμε τα πράγματα, να τα φτιάχνουμε προς το καλύτερο, για να αισθανόμαστε καλύτερα. Το σπίτι μας έχει γίνει η δουλειά μας πια, τουλάχιστον και για μας. Το σπίτι μας το χρησιμοποιούμε μόνο για να ανύπνω πια. Άρα πρέπει να είμαστε, να κάνουμε τα καλύτερα για να αισθανόμαστε καλά. Για να βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα στη δουλειά μας. Και όταν βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα στη δουλειά, βγαίνει πιο έξω με τον κόσμο. Και οπωσδήποτε μετά ξεκινάνε, έρχονται και ο κόσμος μας προτιμάει και ο κόσμος. Γιατί δεν έχουμε άλλο εφόδιο για τη δουλειά μας απάνω, πέρα τον ανταγωνισμό το μεγάλο που δεχόμαστε, έχουμε την εξυπηρέτηση, το χαμόγελο, δεν έχουμε κάτι άλλο να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει. Πρέπει να κάνουμε να προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο, γιατί θα ακούτε τηλεοράσεις, δεξιά, αριστερά, φίλους, γνωστούς, ότι τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και σημαντικά που υπάρχουν από το σπίτι μας, στη δουλειά μας και γενικότερα γνωστούς και φίλους. Οι επιτυχίες έχουν σταματήσει να ακούγονται, μόνο οι αποτυχίες και τα κακά μαντάτερα έχουν τέλος πάντων. Αυτό μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, δεν μας έχει καγγίξει ιδιαίτερα. Το οφείλουμε και σε εσάς αυτό, γιατί εσείς είσαστε αντιπρόσωποι δικοί μας. Πρώτα σε εσάς και μετά σε εμάς. Θέλω ο καθένας, ήδη έχετε πάρει κάποια μηνύματα. Βλέπετε πόσος κόσμος, και δεν είναι όλοι αυτοί που είμαστε εδώ, πόσος κόσμος τρέφεται, ζει από τη δουλειά αυτή που κάνουμε. Και δεν σημαίνει ότι δουλεύουμε στο ένα μαγαζί, δεν μας ενδιαφέρει το άλλο. Είναι συνολική η δουλειά και εμείς το βλέπουμε συνολικά όλα τα μαγαζιά το ίδιο. Πρέπει να προσέχουμε, να συμμετέχουμε για το καλύτερο όλων των μαγαζιών, όπως μπορεί ο καθένας. Δεν θα ήθελα να πω, πολλά θα ήθελα να πω μάλλον, αλλά δεν είναι και η ώρα, δεν σας ζαλίζω. Πιστεύω να καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Δεν μην κερασίδωσα. Θέλω το 2009, η προσπάθειά σας, το είπα και πάλι, ήταν ικανοποιητική του 8, θέλω το 9 να είναι ακόμα περισσότερο και μεγαλύτερη για ένα καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί οι καιροί έχουν αλλάξει, τα πράγματα δυσκολεύουν μέρα με την ημέρα και όχι χρόνο με τον χρόνο όπως λέγαμε παλιά, και για να μπορούμε να υπάρχουν και να συναντιόμαστε όσο να γεράσουμε, γιατί είμαστε μικροί ακόμα, θέλω την προσπάθειά σας στο έπακρο, όσο μπορείτε περισσότερο. Και εμείς ό,τι μπορούμε καλύτερο θα προσπαθούμε να το κάνουμε. Δεν είχα τίποτα άλλο να σας πω.
θέλω τη συμμετοχή σας όλοι σας όσο δυνατόν περισσότερο και καλύτερα. Αυτό είχα να πω, δεν είχα να πω τίποτα άλλο. Τίποτα περισσότερο, σας είπαμε όλα. Εκείνο που έχω να κάνω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, να χαιρώσει τα παιδιά σας και να αγαπάτε όσο μπορείτε ο ένας τον άλλον. Είτε φίλος είναι, είτε συνάδελφος, είτε γείτονας. Στην προκειμένη περίπτωση συνάδελφος. Επειδή υπάρχουν, εγώ θα το δείξω λίγο, ορισμένα προβληματάκια μεταξύ σας κάπου, τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι μηδαμινά. Και δεν υπάρχει λόγος κανένας. Όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο της δουλειάς μας. Ο καθένας προσπαθεί για να περάσει το σπίτι του καλύτερα. Θα σας πω κάτι που το έχω πει επανειλημμένος κατηδίαν. Σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε είμαστε όλοι συνέτεροι. Δηλαδή, σε ένα μαγαζί που είναι 5 άνθρωποι, συν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, συν εμάς, συν τη ΔΕΗ, συν τον έμπορα της λαχαναγοράς, έχουν όλοι αυτό ένα μερίδιο. Πρέπει λοιπόν το μαγαζί ο καθένας να το βλέπει δικό του. Και αν εμείς σε αυτό το μερτικό παίρνουμε και μια δραχμή παραπάνω, την παίρνουμε γιατί ρισκάρουμε. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε τι σας λέω. Προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε ότι εμείς δεν σας νιώθουμε υπαλλήλους, σας νιώθουμε συναδέλφους. Και νομίζω ότι αυτό το έχετε καταλάβει. Τώρα καμιά φορά, αν και εμείς παρακλεπόμαστε, γιατί εγώ έχω να κάνω μόνο με τον κύριο Τάκη που τον βλέπω μπροστά μου, παράδειγμα, ο Τάκης μάλλον έχει να κάνει μόνο μαζί μου, εγώ έχω να κάνω με 30. Τέλος πάντων, όσοι είναι, με λίγα λόγια, πρέπει ορισμένες φορές, αν και εμείς παρακλεπόμαστε, να καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε τις ίδιες κοτούρες. Οπότε, ορισμένες φορές που μπορεί να φωνάζουμε λίγο παραπάνω, δεν το κάνουμε επίτηδες, ούτε γκρινιέρδες είμαστε, προσπαθούμε για το καλύτερο της δουλειάς μας. Και το καλύτερο της δουλειάς της δικής μας είναι και της δικής σας. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Το φλουρί δεν ξέρω τι λέει το μεγάλο αφεντικό τι θα δώσει. Ψήστε το. Έλα. Συγγνώμη, κάτι που ξέχασα να σας πω. Εφέτος από ό,τι βλέπετε έχει και καινούργια πρόσωπα. Τα οποία ορισμένοι δεν γνωρίζετε. Γιατί εφέτος έχουμε άλλα δύο καταστήματα στο Μαρκόπουλο και στο Κουρτοράκι. Ευχόμαστε του χρόνου να δείτε και άλλα πρόσωπα ακόμα πιο καινούργια και του πάρα χρόνου να είμαστε καλά και άλλα πρόσωπα ακόμα πιο καινούργια. Στο χέρι το δικό σας είναι και το δικό μας βέβαια να γινόμαστε περισσότεροι και μετά από 2 χρόνια να γεμίσουμε και την άλλη σάλα. Μακάρι. Λίρα είναι. Λίρα είναι. Το φλουρί λοιπόν, σε όποιον τύχει έχει μία λίρα χρυσή. Yes! Άμα το δείξεις εσύ το δέσαι μόνο. Λοιπόν, κόψη. Ξεκινάς. Παιδιά, λίγο ησυχία. Λίγο ησυχία να μοιράσουμε την ίδια, παιδιά. Thank you.
μας είναι. Thank you.
Να σου να θέμω πω
τον παραδείσμο σου τον έλεγα. Θα τρελαθώ, έχει τον τρόπο σου να φεύγεις από το θέμα. Θέλω εγώ.
του στόχου και χρόνου στο κρεβάτι του. Άντες του παραδείσου την πόρτα, κάποιος πήγεψε δυο χόρτα. Άντες του παραδείσου, ποιος το πάνε και φουρνώνουν κι οι αγγέλοι ξεφαντώνουν. Ποιος το πάνε και ποιος τα κρυπιά του, καθώς βλέπει τα παιδιά του να αφήνουν τα βαγγέλια και να αρχίσουν ψηφτετέλια. Να αφήνουν τα βαγγέλια και να αρχίσουν ψηφτετέλια.
τη φωλιά σου. Πάρε ένα φτάκι, να φτάκι σιγιανό, το στρώμα είναι όλοι. Είχανε κόλο, με κλείνει το, την πολύ καλά μαθιακό. Και να πετάνε ένα κιόλο.
Este mangas, este pelagi. Κάτε βοτανικό, ό,τι και τα ή. Και δρε μέντρε γιατί φτιάξαρε στο μηνύτο και δουλειέ. Άρη τα λαφουμέντο και μαστούργιο ρε με τεγκόμενε τε όντε και η αγγέλο πατημέντο φλόκοντα ρε γελέ. Άρη τα λαφουμέντο και μαστούργιο ρε με τεγκόμενετε όντε και η αγγέλο πατημέντο φλόκοντα γελέ. Yeah.
We're gonna make it.
αυτό. Όταν σε είδα να περνάς από μπροστά μου είπα πάω πάω. Εδώ περιμένα μου πένα τόσο έτσι είπα πάω πάω. Και σε να μην το φιλήσω και μαθαίνω ερωτικό παράξησο μου. Εσύ τι να κάνω να με ερωτηθείς, μου στην αντίλα μου να παραδοθείς. Εσύ τι να κάνω πάντως με θέλω. Πάει πάλι τέλε, παρατέλε, μόνο σε σαριά μου, στη μικρά μου, σε σπάσα.
αλλάξει το στυλί. Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλλών. Τέρμα ως εδώ, τέρμα ως εδώ, άλλο δεν μπορώ. Με κυκλώματα γυρνούσα, μα μετανιώσα.
εγώ. Και δίπλα το μπουζούκι μου αναμάν πάλι γοριά μου να πω. Thank you.
σου να βλέπω. Τα χίλια μάτια, τα μάτια σου να βλέπω. Και φίλε παντού, να σε γυμνοποιώ. Και να μη σε παραγγέλνω. Και κύριε καθώ, να σε γυμνοποιώ. Yeah.
ξύπνησα ονειρευτικά πίσω μου να ξαναδέσαι. Και μείνα παιδί μιλώ. Κοίτω τον ουρανό. Αστεράκι μονικό. Δεν σε φτάνω και δεν σε δικά μου φτηνά κι θέλα να το ψηλά μα στο όνειρο αυτό μου και στο ψηλά φερά. Ήμουν απ' την δουλειά I'm
σου είμαι το άθρο. Thank you.
σένα μια βραδιά. I do it like a track.